Ούτω το λέγει Κύριος προς τον κεχρισμένον αυτού τον κύρον, του οποίου την δεξιάν χείρα νεκράτησα, για να υποτάξω τα έθνη έμπροσθεν αυτού. Και θέλω λύση την οσφήν των βασιλέων, για να ανοίξω τα δίθυρα έμπροσθεν αυτού. Και επίλε δε θέλω συγκλειστεί. Εγώ θέλω υπάγει εμπροσθέν σου και εξομαλύσει τα σχολιά σοδούς. Θέλω συντρίψει τα σκαλκίνα στήρας και κόψει τους σιδηρούς μοχλούς. Και θέλω συδώσει θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη. Και πλούτη και κρυμμένα είναι από κρύφης, για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο καλόν σε κατόνομα ο Θεός του Ισραήλ. Δια τον Ιακώβ των δούλων μου και τον Ισραήλ των εκλεκτών μου σε κάλεσα μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα αν και δεν με εγνώρισες. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος. Δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Εγώ σε περιέζωσα αν και δεν με εγνώρισες. Δια να γνωρίσω συν από ανατολών ηλίου και από δυσμών ότι εκτός εμού δεν υπάρχει ουδής. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, οποίον ειρήνην και κτίζων κακών, εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα ταύτα. Και 13 εδάφιο, εγώ εξήγηρα εκείνον εις δικαιοσύνην και θέλω διευθύνει πάσα στα σοδούς αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει την πόλη μου και θέλει επιστρέψει τους εχμαλώτους μου, ουχή με λύτρων δε με δώρα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν. Μιλάει προφητικά ο Θεός 200 χρόνια πριν γίνουν προς ένα βασιλιά, τον Κύρο, και του μιλάει με μεγάλες υποσχέσεις, σοβαρότετες υποσχέσεις, ένδοξες υποσχέσεις. Αλλά πρώτα απ' όλα τον αποκαλεί και χρησμένο του. Δηλαδή χρησμένο, εκλεγμένο από το Θεό, χρησμένο από το Θεό για ένα έργο μοναδικό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το έργο μια φορά με αυτόν τον άνθρωπο. Το ερώτημα είναι γιατί εξέλεξε αυτόν. Ποια είναι τα κριτήρια της εκλογής του Κυρίου. Γιατί εξέλεξε αυτόν και δεν εξέλεξε τον αδελφό του, κάποιον άλλον. Γιατί τον αποκαλεί και χρησμένη του. Ποια είναι τα κριτήρια της εκλογής του Θεού. Γιατί από τη στιγμή που θα σε εκλέξει ο Θεός, από εκεί και πέρα τα πράγματα, και μάλιστα προκαταβολής κόσμου, κατά πρόγνωση, κάτι θα δει δηλαδή ο Θεός στο μέλλον, από εκεί και πέρα τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή στη ζωή του ανθρώπου. Τελείως διαφορετική τροπή. Από άγνωστος και ανώνυμος, από ασήμαντος και άθλιος, γίνεται πρώτα επώνυμος και σημαντικός, αλλά ενώπιον του Θεού. Ομολογεί μάλιστα ο Κύριος ότι σε κάλεσα μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα, επώνυμος ενώπιον του Θεού. Από τη στιγμή που γεννήθηκε. Αλλά τον εξέλεξε προκαταβολής κόσμου. Και δεν τον εξέλεξε κατά χάρη, παρόλο που έκανε χάρη στη ζωή του, αλλά με κριτήρια εκλογής, τα οποία πάντοτε είναι τα ίδια και για τα οποία, και τα οποία μεταχειρίζει το Χριστός και δια των οποίων εκλέγει. Και χρησμένος, τον οποίο πρόκειται να τον ευλογήσει πολύ. Μάλιστα, κάθισα και διάβασα με προσοχή την ιστορία του. Είναι θαυμαστό. Τον πατέρα του τον έκανε βασιλιά, το γιο του τον έστειλε στον καλύτερο δάσκαλο, είχε και άλλα παιδιά,
Και από 12 χρονών ηλικίας αυτός ο άνθρωπος διακρίθηκε για τα πολλά χαρίσματα φυσικά και πνευματικά και ψυχικά που είχε, ώστε απετέλεσε ένα πρόσωπο το οποίο απεκάλεσαν ο πατέρας των Περσών. Ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε την Περσική Αυτοκρατορία στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό εμείς ξέρουμε ότι δεν είναι εκ της ικανότητός του, αλλά εκ της προσκλήσεως του Θεού προς Αυτόν. Και αυτό είναι θαυμαστό, αδέρφοι. Από τη στιγμή που θα σε προσκαλέσει ο Θεός, θα σε εκλέξει ο Θεός, από εκείνη τη στιγμή και ύστερα η ζωή του ανθρώπου παίρνει άλλες διαστάσεις. Τελείως διαφορετικές διαστάσεις από αυτές που βλέπουμε, που ξέρουμε, που μπορούμε να φανταστούμε. Η ευλογία του ήταν πλήρης. Ό,τι έκανε τον ευώδαινε ο Θεός. Όποιο πόλεμο κι αν, σε όποιον πόλεμο κι αν έλαβε μέρος σαν διοικητής, ήτανε θριαμβευτής. Γιατί τον είχε εκλέξει ο Θεός. Και τον είχε εκλέξει ο Θεός γιατί διαβάζουμε 200 χρόνια πριν αυτά που είπε ο Θεός. Εσύ είσαι ο δούλος μου τον οποίον εξέλεξα, ο κεχρισμένος μου, σε έχρισα, το οποίο τη δεξιά χείραν εγώ εκράτησα σε όλη σου τη ζωή και κράτησα το χέρι σου εγώ σε όλη σου τη ζωή, γιατί έπρεπε να υποτάξω όλα τα έθνη μπροστά σου. Φοβερό το σχέδιο του Θεού. Αλλά το μήνυμα είναι τα κριτήρια. Τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα στην αρχή. Εγώ θα αφοπλίσω, όχι μόνο θα κρατήσω το χέρι σου και θα σου δώσω δύναμη, σοφία, ικανότητα, αλλά θα αφαιρέσω κάθε ικανότητα από τους αντιπάλους. Θα λύσω την οσφήν των βασιλέων, θα τους αφοπλίσω, θα τους υποτάξω. Και όταν θα περπατάς δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο μπροστά σου. Θα ανοίξω δίθυρα μπροστά σου, να περνάς με άνεση. Οι πύλες δεν πρόκειται να κλειστούν για σένα. Γιατί εγώ θα πηγαίνω μπροστά σου να εξομαλίζω τα σχολιά σοδούς, να συντρίβω τα σχαλκίνα στήρας που σου κόβουν το δρόμο και να κόψω τους σιδηρούς μοχλούς που δεν ανοίγουν. 200 χρόνια πριν, προκαταβολής κόσμου λέει ο Λόγος του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, αλλά θα σε ευλογήσω και σφόδρα. Θα σου δώσω θησαυρούς φυλατωμένους στην σκότη και πλούτη και κρυμμένα σε απόκρυφους τόπους που κανένας δεν μπορεί να τα βρει. Για ποιο λόγο? Για να γνωρίσεις όλα αυτά, θα τα κάνω όλες αυτές τις ευλογίες, τη δόξα που θα σου χαρίσω, όλα αυτά τα οποία θα κάνω για σένα, θα τα κάνω για να γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος που σε κάλεσα με το όνομά σου. Εγώ είμαι ο Κύριος ποιος? Ο Θεός του Ισραήλ. Και γιατί τα κάνω αυτά? Για τον Ιακώβ το δούλο μου, για το λαό Ισραήλ, τον εκλεκτόν μου. Σε κάλεσα μάλιστα με το όνομά σου, σε επωνόμασα, αν και εσύ δεν με γνώρισες. Πρέπει να μάθεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός εμού, και το λέει σε έναν απόλυτα ειδωλολάτρη που ποτέ δεν άλλαξε. Πέθανε ειδωλολάτρης. Για να γνωρίσεις λοιπόν ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από μένα, εγώ σε περιέζωσα, σε εξόπλισα, σου δώσα δύναμη, αν και δεν με γνώρισες. Γιατί όλα αυτά? Για να γνωρίσουν από ανατολών ηλίου και από δυσμών όλοι ότι έξω από μένα δεν υπάρχει κανείς. Εγώ είμαι ο μοναδικός Κύριος που κατασκευάζω το φως
αλλά και φτιάχνω και το σκοτάδι. Και το καλό και το κακό. Εγώ είμαι αυτός που χτίζω το κακό, αλλά και φτιάχνω την ειρήνη. Εγώ είμαι ο Κύριος που κάνω τα πάντα. Φοβερή αποκάλυψη. Εγώ είμαι ο Κύριος που κάνω τα πάντα. Όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν το έχω κάνει εγώ. Και ολοκληρώνει. Εγώ σε εξήγηρα, εγώ εξήγηρα εκείνον για τη δικαιοσύνη μου. Και εγώ θα κατευθύνω και θα διευθύνω τα σωδούς αυτού. Εγώ θα προφορεύομαι, εγώ θα τον οδηγώ, εγώ θα διευθύνω τα βήματά του. Δεν θα κάνει τίποτα από μόνος του. Όλα εξαρτώνται από μένα και θα είναι κάτω από την άμεση επιρροή μου. Γιατί άραγε? Εγώ τον έκλεξα για να οικοδομήσει την πόλη μου, για να επιστρέψω τους αιχμαλώτους μου, και μάλιστα όχι ζητώντας λίτρα ή δώρα, αλλά δωρεάν και προσφέροντας λίτρα και δώρα σε αυτούς. Ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, το οποίο όχι μόνο εξέλεξε, αλλά και δημιούργησε. Τι εννοώ δημιούργησε? Βεβαίως ο Θεός τον έφερε στη ζωή, αλλά δημιούργησε το περιβάλλον του κατάλληλο, τους χρόνους και τους καιρούς κατάλληλους, που απόλυτα συνέπιπταν με τον προφητικό λόγο περί 70 ετών. Σκεφτείτε ένα Θεό, αδερφοί, που εδώ έχει το λαό Ισραήλ, τον εξορίζει για 70 χρόνια και πρέπει να τον επαναφέρει. Δεν τον έχει για καταστροφή, τον έχει για ευλογία. Δεν τον έχει για τέλος, τον έχει για μεγάλη και ένδοξη συνέχεια. Αλλά πρέπει να μετανοήσει, πρέπει να διορθωθεί. Και σκέφτεται τώρα ο Θεός να βρει τον τρόπο να τον επιστρέψει πίσω, όχι με τη δύναμη του Ισραήλ, με πόλεμο, με εξουσία, με ταπείνωση, συγγνώμη κυρία μου, και με ξεφτύλα, για να τον φέρει ακόμη πιο ταπεινό. Και κάνει ένα σχέδιο τώρα. Λέει, θα σηκώσω τον Ναβουχοδονόσορα για να τους εξορίσω, αλλά πρέπει να βρω τρόπο και για να τους επαναφέρω. Θα ξεσηκώσω τους Πέρσες, τους Μίδους. Θα βάλω εκεί στους Χαλδαίους το Δανιήλ. Θα βάλω την Εστήρ στους Πέρσες, το Δανιήλ στο Δαρείο, και θα βρω και έναν άνθρωπο που θα τον κάνω δούλο μου. Έναν άνθρωπο που θα τον κάνω δούλο μου για να κάνει όλα τα θελήματά μου. Ποιο είναι το κριτήριο της επιλογής? Ο κεχρισμένος είναι αυτός που θα διαβάσει το λόγο και θα ακούσει το λόγο του Θεού, αλλά με προσοχή. Με ιδιαίτερη προσοχή θα ακούσει το λόγο μου, τον προφητικό μου λόγο, ώστε να τον εκτελέσει. Και μάλιστα με δύο βασικά χαρακτηριστικά: χωρίς αντίρρηση καμία και χωρίς καθυστέρηση καμία. 2 χρόνια έγινε βασιλιάς αυτός ο ένδοξος άνθρωπος της αυτοκρατορίας Μίδων και Περσών. Τον πρώτο χρόνο έδωσε τη διαταγή όταν του δόθηκε εξουσία, την πρώτη μέρα θα έλεγα, και τον πρώτο χρόνο το εκτέλεσε. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό του? Επαναλαμβάνω, θα ακούσει και θα διαβάσει το λόγο μου με μεγάλη προσοχή και θα πάρει βαθιά απόφαση στην καρδιά του να τον εκτελέσει. Και μάλιστα χωρίς καμία αντίρρηση και χωρίς καμία καθυστέρηση. Αυτά είναι τα κριτήρια της επιλογής του Κυρίου. Γιατί διάλεξε τη Μαρία την Παρθένο?
από όλες τις κοπέλες της περιόδου εκείνης. Γιατί είχε ένα χαρακτηριστικό. Όταν την επισκέφθηκε ο άγγελος, ζήτησε να καταλάβει, να κατανοήσει το μήνυμα και χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες, είπε «Γέννητο είσαι με κατά το λόγο σου, Κύριε». Χωρίς αντίρρηση, χωρίς σκέψεις, χωρίς διαλογισμούς και τι θα γίνει και τι θα κάνω και πώς θα το κάνω και πώς θα γίνει, χωρίς διαλογισμούς, χωρίς αντίρρηση και άμεσα. Την ίδια μέρα σηκώθηκε και πήγε στην θεία της, την Ελισάβετ, όπως της φανέρωσε ο άγγελος. Γιατί διάλεξε τον Ιωσήφ για αρεβωνιαστικό της? Γιατί διάλεξε αυτόν που θα τον κάνει θετό πατέρα του ανθρώπου Ιησού του Ναζωραίου? Γιατί είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Ήταν δίκαιος και όταν κατάλαβε ότι είναι εγγαστρή η αρεβωνιαστικιά του, δεν θέλησε να τη θεατρήσει, αλλά να την απολύσει κρυφίως. Και το ίδιο βράδυ τον επισκέπτεται ο άγγελος του Κυρίου. Κατόναρ. Και του λέει, μία αυτή είναι η γυναίκα σου, πάρ' τη. Και αμέσως το πρωί την πήρε. Δεν σκέφτηκε την εγκυμοσύνη τίποτα. Χωρίς καμία αντίρρηση, χωρίς καθυστέρηση. Καθυστέρηση, αδερφοί, φέρνει καταστροφή στο έργο του Θεού. Η αντίρρηση δεν με την αντίρρηση δεν υπάρχει έργο Θεού. Δεν είχε τίποτα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ούτε ο Ιωσήφ, τη Μαρία. Άνθρωποι δίκαιοι ήταν. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί. Αλλά όταν άκουγαν το λόγο του Θεού, τότε το προφητικό, σήμερα το γεγραμμένο, χωρίς καμία αντίρρηση και χωρίς καμία καθυστέρηση, γιατί αυτά ήταν τα χαρακτηριστικά που τους εξέλεξε ο Θεός. Ο συνδυασμός του λόγου του Θεού με την καρδιά του ανθρώπου. Διαπίστεως. Με σοβαρότητα. Με απόφαση. Χωρίς αντίρρηση και χωρίς καθυστέρηση. Αλλά ο κίνδυνος ο μεγάλος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η φαντασία του ανθρώπου. Η φαντασία του ανθρώπου που σκέφτεται, φαντάζεται μεγάλα πράγματα, μεγαλεία και χάνεται. Εδώ είναι το δύσκολο τώρα. Ο Κύρος δεν περπάτησε εν φαντασία, το δε γραμμένο. Η Μαρία δεν περπάτησε εν φαντασία, ήρθε ο άγγελος μπροστά της. Ο Ιωσήφ δεν περπάτησε εν φαντασία, ήρθε ο άγγελος μπροστά του. Από τη μια μεριά υπάρχει λοιπόν το κριτήριο της επιλογής, που είναι πιστεύω στο λόγο σου, εκτελώ άμεσα και χωρίς αντίρρηση. Και από την άλλη μεριά είναι η φαντασία του φαντασιόπληκτου. Εμένα ο Κύριος θα με κάνει Απόστολο Παύλο. Βέβαια. Και σκέφτομαι. Και φαντάζομαι. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο κίνδυνος για το χριστιανό, ο μεγάλος κίνδυνος για το χριστιανό, είναι να φρονεί πάνω από ότι είναι λογικό. Μη φρονείς υπέρ του ότι είναι γεγραμμένο, αλλά να φρονείς ώστε να σοφρονείς. Οι μεγάλες καταστροφές που έχουν γίνει στις ανθρώπινες ζωές, στις ανθρώπινες οικογένειες
και στις εκκλησίες του Θεού είναι η φαντασία του ανθρώπου, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πλάνη του διαβόλου. Πώς θα πλανήσει ο πανούργος, ο διάβολος, έναν καλό χριστιανό, μετά να του προσφέρει μέσα στο ζήλο του, δεν λέω στην πονηριά του, μέσα στο ζήλο τον ανθρώπινο, μέσα στην αγαθοσύνη του, να του προσφέρει, να του σερβίρει ένα ωραίο ψέμα. Και αυτός, χαπ, να το χάψει σαν χάνος. Και από εκεί πέρα τέλειωσαν όλα. Τι κάνει ο Κύριος? Έρχεται ο ίδιος, στέλνει άγγελο. Όταν πήγε και επισκέφθηκε το Φίλιππο, γιατί έπρεπε να τον στείλει στην έρημο, ήρθε ίδιος άγγελος και του λέει, Φίλιππε, πήγαινε στην έρημο. Δεν τον αφήνει να σκεφτεί, να φανταστεί, τον βεβαιώνει. Εάν δεν υπάρχει αυτή η άνωθεν βεβαίωση, από εκεί πέρα μπαίνει η περηφάνεια του ανθρώπου. Όταν υπάρχει η άνωθεν βεβαίωση, μπαίνει ο φόβος του Θεού. Όχι ο φόβος γιατί με έλεγε να συμβεί, για να κάνω καλά αυτό που θέλει ο Θεός. Δεν ήταν εύκολο αυτό που του είπε. Πήγαινε με τα πόδια στην έρημο, πώς θα γυρίσει? Δεν κολλάει στη λογική, αλλά δεν είναι θέμα λογικής. Του το είπε άγγελος Κυρίου. Το μήνυμα είναι το κριτήριο της εκλογής, αλλά και ο φόβος του λάθους. Η βεβαιότητα της εκλογής οδηγεί τον άνθρωπο σε μεγάλες ευλογίες. Το λάθος οδηγεί τον άνθρωπο σε μεγάλες καταστροφές. Μιλάμε για μεγάλες ευλογίες, αλλά απόλυτες καταστροφές. Γι' αυτό οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού τι έκαναν? Σήκω Μωυσή, γιατί αποφάσισα φωνή μέσα από τη βάτο να σε στείλω να ελευθερώσει το λαό Ισραήλ. Δεν κάνω, βρες άλλον, Κύριε. Δεν κάνω εγώ, βρες άλλον. Δεν κάνω εγώ γι' αυτό. Αυτούς θέλει ο Θεός, που δεν φρονούν υπέρ του ότι είναι και γραμμένο, αλλά φρονούν έτσι ώστε να σωφρονούν. Και η σωφροσύνη, ο φόβος του Κυρίου, έχει μία προϋπόθεση. Συγγνώμη, η σοφροσύνη, η σοφία του ανθρώπου έχει μία προϋπόθεση, το φόβο του Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Να δει, αδερφοί αγαπητοί, ο δρόμος του καθενός μας. Να πετάω στα σύννεφα, θα πέσω. Ή να είμαι συνετός και να με σπρώγνει ο Θεός. Για όλα τα πράγματα στη ζωή μας. Για τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Με βασικό κριτήριο. Διαβάζω με προσοχή και ακούω με προσοχή το Λόγο του Θεού. Και είμαι έτοιμος να το εκτελέσω. Όμως, χωρίς αντίρρηση και χωρίς καθυστέρηση. Όχι πετώντας τα σύννεφα, όχι εν φαντασία, αλλά εν πνεύματι και αληθεία. Και όσο πιο δύσκολη είναι η αποστολή, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, τόσο πιο ένδοξος είναι ο τρόπος που επισκέπτεται ο Θεός. Αμήν.